Η κόντρα μεταξύ Δήμου και μερίδας πολιτών με αιχμή τα δέντρα στο Ηράκλειο καλά κρατεί. 19 πολίτες στρέφονται νομικά κατά του Δήμου, κάνοντας μήνυση προκειμένου να σταματήσουν οι παράνομες, όπως χαρακτηρίζουν, κοπές δέντρων. Πρόκειται για συνολικά 29 προστατευόμενα, όπου σύμφωνα με τη δικηγόρο των κατοίκων, ο εργολάβος του Δήμου έχει κόψει 14. Την ίδια ώρα, ο Δήμος από την πλευρά του διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους πως η διαδικασία για την κοπή των δέντρων είναι καθόλου νόμιμη, υλοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Παραλάβαμε σήμερα μία μήνυση από το πρώτο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου κατά του Δημάρχου, εμένα ως πολιτικού προϊσταμένου στην αρμόδια τη Δημαρχία αλλά και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου μας. Σχετικά με τις κοπές των επικίνδυνων δέντρων, τα οποία έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε τις τελευταίες ημέρες. Σε απόλυτη εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτοψιών και όλων των σχετικών βαθμονομήσεων και μετρήσεων που γίνονται όσον αφορά την επικινδυνότητα των δέντρων, είχαν κρίνει ότι πρέπει αυτά τα δέντρα να κοπούν, να απομακρυνθούν για την ασφάλεια των πολιτών. Δεν κάναμε λοιπόν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Αυτά από αυτά τα 29 δέντρα έχουν κοπεί σήμερα μεταξύ 2 Αυγούστου και 21 τα 14. Τα 14 δέντρα κόπηκαν κατά παράβαση της απόφασης, κατά κατάφορο παράβαση της απόφασης. Από την πλευρά της, η δικηγόρος των 19 πολιτών, Αθανασία Παπαδημητρίου, κάνει λόγο για παραβίαση της δικαστικής απόφασης από τη Δημοτική Αρχή που πλήττει το πράσινο της πόλης. Τα δέντρα έχει το τρίτο λύκειο, το δέντρο στο εργατικό κέντρο, το δέντρο που κόψανε στο ΣΥΝ 3 στη Δημοκρατία 59, τα δέντρα στην πλατεία Συνάνη, κάποια δέντρα που έκοψαν στο Μασταμπά. Όλο το πλαίσιο των δέντρων στο Μασταμπά, Δελφών, Ιερολοχητών, Σμπόκου, όλα αυτά προστατεύονται. Τους κυνηγάμε από πίσω να μην πάνε να κόβουν δέντρα. Δεν ξέρουμε τι να. Δηλαδή, εάν δεν σεβόμαστε τις δικές αποφάσεις, εάν φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε μήνυση στη Δημοτική Αρχή για παράβαση δικαστικής απόφασης, δεν ξέρω πού άλλο θα φτάσουμε. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν ρισκάρουμε, ξεκαθαρίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος επισήμανε πως το πράσινο είναι πολύ σημαντικό για τη Δημοτική Αρχή, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούνται συνεχώς φυτεύσεις στο Δήμο. Η κάθε κοπή δέντρου ήδη έχει δρομολογηθεί και έχει προγραμματιστεί νέες φυτεύσεις διπλάσιων και τετραπλάσιων δέντρων σε αριθμό. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνω, κανείς δεν μπορεί να εγκαλέσει τη Δημοτική Αρχή για πλημελή ή, αν θέλετε, για τιμωρητική διάθεση απέναντι στο πράσινο της πόλης. Αντιθέτως, είναι αταλάντευτη και η βασική μας προτεραιότητα για τη συνεχή ανάπτυξη και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά του πράσινου της πόλης που τόσο πραγματικά ανάγκη το έχουμε. Αυτό το παραμύθι ότι κόβουμε ένα δέντρο και φυτεύουμε 4. Θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει περί τίνος πρόκειται. Το δέντρο που θα κοπεί, το οποίο είναι 180 ετών, έχει μία περίμετρο κορμού 60 πόντους, ένα μέτρο και σκιά 3 τετραγωνικά μέτρα, δεν είναι το ίδιο με αυτό απέναντι, το οποίο είναι ήδη 7 χρονών δέντρο. Ο Δήμος ως απάντηση στη μήνυση θα καταθέσει υπόμνημα που θα παραδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ στο νησί πριν 2 χρόνια θρηνήσαμε έναν άνθρωπο από πτώση δέντρου στο Ηράκλειο και πριν λίγους μήνες σημειώθηκε νέα πτώση στο Μασταμπά, ευτυχώς όμως χωρίς θύματα.